Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν πειράζει, αυτή είναι η κλωστή μου. Άμα θέλετε να με ξυλώσετε, να έχετε την κλωστή να μπορείτε να με ξυλώσετε. Μπορώ να πες. Ναι, για ξύλωσέ με εδώ. Ξέρεις, ξέρεις να πλέκεις, ξέρεις να ξυλώνεις, όλα τα ξέρεις. Η Θοδώρα που λέτε, τα ξέρει όλα. Α, Θοδώρα, μπορεί να ξεκινήσουμε να μας πεις αυτό με το ποιος και το ποιος. Τι, είναι φιλολογικό θέμα που λέει, δεν τη το έχω ρωτήσει, λέει. Αυτό έπρεπε να μου το ρωτήσει εδώ και καιρό. Λοιπόν, κάτσε να γυρίσω. Ορίστε, αφού δεν έρχεσαι. Για πες μας. Η ερώτηση πια. Δεν είπες ότι θα σε διορθώνω. Ναι. Ένα λάθος που βλέπω είναι το πιο μπερδεύεις. Το πιο. Ποιο, δηλαδή... ποιο είναι το σωστό. Πιο πολύ όταν λέμε. Πιο πολύ. Πώς θα το έγραφες. Με ομικρογιώτα. Όχι. Όχι. Μιγιώτα. Το πιο πολύ. Το πιο. Ποιο γράφει το με ομικρογιώτα. Ποιος είσαι? Α, μάλιστα. Η αναφορική, η ερωτηματική αντωνυμία. Α, μάλιστα. Και εγώ τώρα πρέπει να τα θυμάμαι αυτά. Το πιο πολύ είναι πείρημα, άρα γράφτε με γιώτα. Και τι άλλο είναι με γιώτα? Να μου πεις και άλλα παραδείγματα να ξέρω πότε είναι με γιώτα. Πολλά είναι με γιώτα. Α, να είσαι προετοιμασμένη όμως. Δεν μπορείς να μας λες έτσι και να μην είσαι προετοιμασμένη. Σαν τι θες να γράφετε με γιώτα? Δεν ξέρω. Εσύ με είπες ότι με διορθώνεις τώρα, να το ξέρω. Ποιο είδα που το έκανες. Το έκανα λάθος, ε. Πιο πολύ, πιο. Ναι. Εντάξει. Πιο ωραίο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλολογική ενημέρωση. Να είστε καλά. Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα ήμουν στο σπίτι και σκεφτόμουν και λέω κάτι που έχω πάρα πολύ καιρό να δείξω είναι για τις κοπέλες οι οποίες δεν ξέρουν να πλέκουν. Π.χ. η Θοδώρα. Δεν ξέρει να πλέκει ούτε με βελόνες ούτε με βελονάκι. Και υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια. Μπορώ να πω σε κάθε live ότι έχω τουλάχιστον 2 κορίτσια που λένε θέλω να μάθω να πλέκω, αλλά δεν ξέρω καθόλου. Μία εύκολη λύση λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε να πλέκετε, είναι αυτό το κασκόλ. Σε 10 λεπτά το έκανες. Λοιπόν, το έκανα σε 10 λεπτά και το έπλεξα με τους καρπούς μου. Εντάξει. Λοιπόν, άμα το βγάλω, δεν ξέρω αν μπορώ να το ξαναβάλω μετά. Λοιπόν, δέστε το λίγο, είναι σαν σωλήνας. Είναι με 2 νήματα. Πλέκετε με τους καρπούς, αν θέλετε μπορώ να σας το δείξω. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ εύκολο? Μέσα σε ένα τηλέφωνο. Εδώ θα κάτσω λίγο μετά εκεί και θα σας το δείξω πώς πλέκετε. Έχω βάλει 25 θηλιές στους καρπούς μου και μπορώ να σας το δείξω. Το έχω πλέξει με ακριλικό νήμα χοντρό, διπλό όμως. Το κνίτιν 10, έτσι. Έχουμε όλα αυτά τα χρώματα που βλέπετε. Έχει 3 ευρώ το κουβάρι. Άρα με 6 ευρώ φτιάχνετε αυτό το μπόλικο κασκόλ. Θα το βγάλω λίγο για να το δείτε. Δέστε το λίγο πόσο μεγάλο. Τώρα έχω αφήσει εδώ την κλωστή εγώ, γιατί μετά που θα σας το δείξω, θα σας δείξω λίγο την ένωση. Δέστε το πόσο μεγάλο είναι. Βλέπετε. Λοιπόν, είναι πολύ της μόδας αυτά τα φαρδιά, μπορώ να πω. Πολύ ωραία να τα βάζετε πάνω από παλτό, έτσι. Και είναι πολύ ζεστό, παρότι δεν έχει μαλλί μέσα. Πλέκεται κανονικά με βελόνες ή βελονάκι 10 νούμερο. Κάναμε το κασκόλ το κόκκινο, το οποίο το έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές με τις βελόνες η Άννα, το φορούσε η Θοδώρα. Και μπορείτε να κάνετε αυτές επίσης τις ζακέτες, τις χοντρές, τις μεγάλες ή τις φαρδιές. Αλλά μια πολύ εύκολη λύση είναι για κορίτσια που δεν ξέρουν να πλέκουν με τον καρπό. Να δείξουμε. Τι έγινε? Σε κοιτάμε με τον ίδιο τρόπο. Ναι, καθίστε να με κοιτάτε. Λοιπόν. Γράψτε μου αν θέλετε να το δείξουμε. Τώρα εδώ το έχω μπερδέψει λίγο εγώ γιατί δεν βλέπω καλά. Αν θέλετε να σας το δείξω, πέστε μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε και πιο μικρό. Δεν χρειάζεται να το κάνετε που τόσο φαρδί όπως το έκανα εγώ. Εγώ το έκανα φαρδί για να γίνει πλούσιο. Εντάξει. Μπορείτε επίσης να το κάνετε με πιο πολλές θηλιές και να πάρετε περισσότερα νήμα. Αυτό είναι έτσι όπως το βλέπετε με 2 κουβάρια, με 6 ευρώ. Εντάξει. Εδώ κάπου έχει μείνει τώρα η κλωστή μου, την άφησα για να το λύσω μετά για να σας δείξω λίγο την ένωση, πώς θα το ράψετε. Το ράβουμε τα χέρια, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Ναι, την ώρα που μιλάω με παίρνουν τηλέφωνο. Πώς το καταφέρνετε και την ώρα που κάνω πάντα live, με παίρνετε στο Messenger, με παίρνετε στο Viber, με παίρνετε στο κινητό μου, πάντα όταν μιλάω. Λοιπόν, μπορεί όλη μέρα, δηλαδή σήμερα το δικό μου το κινητό μια φορά χτύπησε που με πήραν τηλέφωνο. Ναι, και τώρα. Λοιπόν, η Μάγδα θέλει να το δείξουμε. Βεβαίως, θα σας το δείξω. Λοιπόν, θα σας το δείξω. Τι ώρα να σας το δείξω? Θα σας το δείξω κατά τις 4-5 η ώρα. Θα σας το δείξω, εντάξει. Πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εύκολο. Βλέπετε ότι μοιάζει σαν να έχει πλεχτεί με βελόνες. Όσες ξέρετε, βελόνες βλέπετε. Επίσης, να σας πω ότι αν έχετε μικρούς καρπούς, πιο στενούς, θα γίνει ακόμα πιο ωραίο, πιο στενό. Εντάξει. Γιατί θα γίνει πιο γεμάτη η πλέξη σας.
Λοιπόν, να σας πω λίγο τα χρωματάκια. Έχουμε το μπέζ αυτό. Αυτό πώς το έχουμε κυπαρίσει. Το έχουμε μέσα ή... Χακί μελανζέ. Χακί μελανζέ. Θα το δείξω λίγο από κοντά. Γιατί είναι ωραίο νήμα. Είναι ωραίο χρώμα. Είναι καινούριο. Έχουμε άλλα ή μόνο αυτά είναι. Μόνο αυτά. Έχει κι άλλα. Ωραία. Είναι το 904 καινούριο. Χακί μελανζέ το λέει η Θοδώρα μέσα. Νήμα kilkis.com στην κατηγορία χειμερινά νήματα. Πηγαίνετε και βρίσκεται το Demisec Knitting 10. Το λέει η λέξη. Πρέκειται με 10 νούμερο. Αυτό επίσης είναι το αγαπημένο μου, αλλά επειδή ήθελα λίγο χρώμα, είπα να βάλω το μουσταρδί εγώ. 9,36. Και επίσης για όσους έχουν αλλεργία. Και όσες έχετε αλλεργία, επειδή είναι ακριλικό, δεν σας δημιουργεί αλλεργία. Μπορεί να γίνει στυλ κάπας. Μπορείτε να δοκιμάσετε, δεν το έχω κάνει σε κάπα εγώ. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Λοιπόν, το γκριζάκι, το ανοιχτό, το 790. Γκρι, έχεις κάνει εσύ το κασκόλ σου, η Θοδώρα έχει κάνει κασκόλ. Μπορείτε και με περισσευόμενα νήματα, ναι, αλλά πρέπει να βάλετε πάρα πολλές κλωστές. Ενώ αυτό θέλει μόνο δύο κομμάτια. Με τις περισσευόμενες δεν θα παιδεύεστε πάρα πολύ, γιατί θα είναι λεπτές οι κλωστές. Το μπορτό το 841. Okay, παιδικό φόρεμα θέλετε να δείτε. Θα φτιάξουμε παιδικά φορέματα. Έχουμε στα σκαριά. Αυτό που φοράω εγώ είναι το 766, το μουσταρδί. Την προσφορά την έχετε. Για τα μπεμπέτα μπαλού έχουμε προσφορά. Στο 1,5 ευρώ θα σας τα δείξω. Θα πάω μετά. 2 λεπτάκια να τελειώσω από εδώ. Εσείς προτρέχετε. Βιάζεστε. Λοιπόν, αυτό κάπως το λένε, Θοδώρα. Το είδα σε ένα... Όχι, όχι. Κάπως το λένε... Δεν ξέρω, σε κλαμέ το λένε. Κάπως το λένε αυτό το χρώμα. Το είδα σε ένα site που κάναν live και δείχναν μια μπλούζα. Εγώ το λέω ορχιδέας αυτό. Άλλοι το λένε φούξ. Θα το βρω όμως κάποια στιγμή πώς λέγεται. 984. Δεν έχουμε κλήρωση. Δεν κάναμε κλήρωση. Δεν ξέρω τι εννοείται. Μαρία, δεν έχουμε κλήρωση. Δεν είπαμε κάτι για κλήρωση. Είπαμε ότι έχουμε προσφορά κάποια νήματα. Το οποίο θα σας δείξω. Αν ακούσατε κάτι εσείς για κλήρωση και εγώ δεν το ξέρω, πέστε μου και εμένα. Κόκκινο το 950, 3 ευρώ το κουβάρι, 100 γραμμάρια, μέτρα να σας πω λίγο, 82 μέτρα. Και τα βρίσκεται, είπαμε, στα χειμερινά νήματα, στην κατηγορία, στο 10, έτσι, knitting 10. 993 το ζαχαρί, έτσι. Είναι πολύ 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 εύκολο με καρπούς. Λοιπόν, αποφάσισα να σας δείξω. Έχω βρει 3-4 σχέδια για κοπέλες οι οποίες δεν μπορείτε να πλέξετε με βελόνες και με βελονάκι. Λοιπόν, το ένα σχέδιο είναι αυτό. Το δεύτερο θα σας το δείξω μάλλον προς το τέλος της εβδομάδας. Και το τρίτο πρέπει να μεγαλώσουν τα νύχια μου. Είπα την κοπέλα που πήγα προχτές και τα έφτιαξα. Λοιπόν, θα μεγαλώσουν τα νύχια μου, θα γίνουν κάπου τόσα. Και μετά θα σας το δείξω. Γιατί θα χρησιμοποιώ τα νύχια μου για βελονάκι. Εντάξει. Ναι, μπορείς να πλέξεις. Όχι με γάζα πλάς πάνω. Να μην έχω γάζα πλάς. Λοιπόν, Αλέκα, τα βάζω λίγο εδώ. Εσύ μόνο για κιθάρα είσαι. Ναι, αν έχει για κιθάρα μπορείς, Θοδώρα. 965 μαύρο. Ναι. Λοιπόν, ξαναλέω ότι αυτό το κασκόλ, το οποίο είναι με τους καρπούς, το έχω φτιάξει με δύο κουβάρια από το νήμα, το knitting 10, με διπλό νήμα. Θα σας το δείξω σήμερα κατά τις 4 η ώρα, θα κάνουμε ένα live, να το δείτε πόσο εύκολο είναι, πόσο εύκολο πλέκεται. Θα δείξουμε σιγά σιγά πώς περνάμε θηλιές πάνω στους καρπούς μας. Τέλος της εβδομάδας σας δείξω ακόμα ένα, το οποίο θα είναι μία επιλογή να κάνετε σε στυλ κορδόνι, για το λαιμό σας και να γίνει πάλι κασκόλ και μία άλλη επιλογή με τα 5 δάχτυλα. Αυτό με τα 5 δάχτυλα, 4 δάχτυλα συγγνώμη, με τα 4 δάχτυλα πιστεύω το ξέρετε περισσότερες. Όταν ξεκίνησα το μαγαζί μου το πρώτο, έκανα σε παιδάκια και μπορείτε εκεί στα δάχτυλα αυτά που λέμε, μπορείτε να βάλετε όσα νήματα θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι περίσσιο έχετε για να το κάνετε και πολύχρωμο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να πω λίγο ξανά. Τις προσφορές τις δύο που έχουμε και τρέχουν είναι το Baby Baloo. Ένας κωδικός τελείωσε, Αλέκα, ποιος τελείωσε? Το ροζ άσπρο. Α, οκ, okay. Έχουμε τέσσερα κομμάτια. Κάτι λίγα έχει. Ωραία, λοιπόν, θα πω λίγο τώρα. Το ροζ άσπρο το έχω κάτω-κάτω, δεν φαίνεται, επομένως είναι οκ. Okay.
Λοιπόν, είναι το baby μπαλού. Εδώ, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, είναι το baby μπαλού που είναι σε προσφορά για όλη την εβδομάδα, 1,5 ευρώ το κουβάρι. Α, μαγκέντα λέγεται. Ματζέντα. Έτσι το είπατε εσείς. Όχι, αλλιώς το είπατε. Ναι, ματζέντα το λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κοπέλα που το έγραψε. Έτσι το άκουσα σε ένα site που έδειχνε μια μπλούζα και ήταν ακριβώς αυτό χρώμα. Αλλά εγώ θα το λέω και στυλ ορχιδέας, γιατί το ματζέντα οι γιαγιάδες δεν το ξέρουν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τα χρώματα που έχουν μείνει στο baby μπαλού είναι αυτό που έχω κάνει εγώ το κουβαρτάκι. Θέλει τουλάχιστον 10 με 12 κουβάρια αν έχετε με βελονάκι. Αν είναι με βελόνες, 10 άνετα. Το αποχρώσει του καφέ, σοκολατή, μπες. Αποχρώσει του μπλε, σάπιο μήλο με βεραμάν. Γκρι σκούρο, γκρι ανοιχτό, λευκό. Από αυτό έχουμε πιστεύω. Μοβ, ροζ και λευκό. Λευκό σκέτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και για ριχτάρι καναπέ. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν έτσι αυτά τα βελουτέ στυλ. Έχουμε δείξει πως πλέκεται. Με βελόνες και με βελονάκι πλέκεται. Και αυτό που είναι το πρασινάκι με το πορτοκαλί. Υπάρχουν στο site μας με την έκπτωση. Θα είναι μέχρι τέλος της εβδομάδας η έκπτωση αυτή. Από 2 ευρώ στο 1,5 ευρώ. Εντάξει. Ό,τι θέλετε στο τηλέφωνο. Α, δεν καρφίτσωσα τα τηλέφωνο. Μπράβο. Ένα λεπτάκι λίγο να τα ξαναβάλω. 2-3-41-0-24-44-7. Αυτό να τα βάλω. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία. Λοιπόν, επίσης έχουμε τα ενήματα για τους εμέδες, τα οποία τα έχω προσφορά, είπα, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, στα 3,5 ευρώ από 4, για όλο το μήνα. Θα σας γυρίσω λίγο την κάμερα να τα δείτε. Για όσες πλέκετε, είσαστε θαραλές και πλέκετε με πολύ λεπτά νήματα, είναι αυτά τα χρώματα. Πολύ ωραίο το γκριζάκι πάνω-πάνω, καινούριο χρώμα. Το σοκολατή επίσης που είναι κάτω με το μπέζ. Εδώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω λίγο μέτρα και γραμμάρια. Ξαναλέω το τηλέφωνο μας για όσοι θέλετε να κάνετε παραγγελίες τηλεφωνικά. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό. 2-3-41-0-24-44-7. kinimakilkis.com. Λοιπόν, αυτό το σοκολατή είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καινούριο και το γκρι επάνω είναι καινούριο. Είμαστε 100 γραμμάρια, 560 μέτρα. Και με ένα κουβάρι βγάζετε ένα μεγάλο σεμέ. Έχει πολλά μέτρα. Καλησπέρα. Επίσης τα πάφη, να σας δείξω λιγάκι γιατί πολλές. Και καροτσάκι, πόσο θέλω να μου κρατήσει, θα πάρω τη λευκό για καροτσάκι. Α, οκ. Okay. Για καροτσάκι, αν το κάνεις με βελόνες, 8. Αν κάνεις με βελονάκι, καλύτερα πάρε 10 για σιγουριά. Αλέκα, γράψε λίγο το όνομα. Παναγιώτα Κιδωνάκη, στα ελληνικά. Να κρατήσουμε λευκό baby μπαλού. Λοιπόν, τα ξαναδείχνω τα baby μπαλού που είναι σε προσφορά. Να τα δείτε ξανά. Εντάξει. Και μας παίρνετε τηλέφωνο. Εμείς τώρα, αν κάποιος γράφετε εδώ και τα βλέπω, τα κρατάμε. Στο λευκό, είπε η κυρία. Κατερίνα μου, αν εννοείς το baby μπαλού, πλέκεται με 4-4,5. Εννοείς το άλλο το λεπτό, το οποίο είναι για σεμέδες, είναι με ένα 1,5 νούμερο βελονάκι. Τα λεπτά τα βελονάκια που είναι για τους εμέδες. Καλησπέρα. Λοιπόν, για όσες μπήκατε τώρα, σήμερα θα σας δείξω σε κάποια φάση κατά τις 4 η ώρα, εύκολο λαιμό με τους καρπούς, για όσες δεν ξέρετε να πλέκετε με βελόνες ή με βελονάκι. Εννοείται ότι αν ξέρετε να πλέκετε ή με βελόνες ή με βελονάκι, εδώ έχω αφήσει την άκρη μου ανοιχτή, μπορείτε να το πλέξετε με 10 νούμερο βελόνες ή βελονάκι. Εντάξει. Κάτι άλλο που μου ζητάτε και θα προσπαθήσω να βρω είναι σχέδια καινούργια για αντρικά κασκόλ. Θα κοιτάξω να βρω κάποια σχέδια καινούργια εκτός από αυτά που κάναμε, να σας βρω. Για καλοκαιρινή σάρπα την ήμα. Για καλοκαιρινή σάρπα σύσιμου, μία επιλογή είναι το αλιζέ σάλ σιμλί, το γυαλιστερό που είναι λεπτό, που αν και είναι ακριλικό δεν είναι ζεστό νήμα. Λοιπόν, και δεύτερη επιλογή είναι το αλιζέ
το Diva, το οποίο θα σας δείξω τι χρώματα υπάρχουν. Απλώς να σας πω, επειδή είναι καλοκαιρινό νήμα το Alize το Diva, δεν έχουμε πολλά πολλά χρώματα. Έχουμε αρκετά, αλλά όχι πάρα πολλά. Και επίσης διαθεσιμότητα είναι λίγο πρόβλημα. Δηλαδή, αν τελειώσει κάτι, δεν μπορούμε να σας πούμε σίγουρο ότι θα έρθει άμεσα. Γιατί τώρα το καλοκαιρινά τα εργοστάσια δεν τα παράγουν πάρα πολύ και έχουμε λήψεις, έτσι. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο τι άλλη επιλογή έχετε για καλοκαιρινό για εσάρπα. Είναι αυτά που βλέπετε εδώ, αριστερά. Τα Diva, έτσι, αυτά εδώ. Τα οποία είναι στα 3 ευρώ. Θα σας πω λίγο γραμμάρια και μέτρα. 350 μέτρα, 100 γραμμάρια. Έτσι, και έχουμε αυτά τα χρώματα που βλέπετε εδώ. Μπορούμε να σας στείλουμε, αν θέλετε, και φωτογραφίες, να διαλέξετε χρώματα ή παίρνετε στο σταθερό 2341024447. Ό,τι βλέπετε εδώ έχω αυτή τη στιγμή, όλη αυτή η στήλη εδώ πέρα. Σε κάποια χρώματα έχουμε extra stock. Βλέπετε τα χρώματα ή μπαίνετε επίσης στην κατηγορία καλοκαιρινά νήματα στο nimakilkis.com. Για μονό κρεβάτι πόσα θέλετε, από τον μπεμπέ μάλλον το μπαλού εννοείται. Πρέπει να μου πείτε με τι θα το πλέξετε, αν θα το πλέξετε με βελόνες ή με βελονάκι. Αναλόγως με τι θα το πλέξετε, να σας υπολογίσω πόσα θέλετε. Και το κάντι κάνει νέα για εσάρπα καλοκαιρινή, βεβαίως. Να σας δείξω λίγο στο κάντι τι έχω. Λοιπόν, σας αφήνω για λίγο, 1-2 λεπτά εδώ. Λοιπόν, το Lollipop δεν σε συμφέρει για εσάρπα, είναι για μπλούζες ωραίο. Έχουμε κάνει μια μπλούζα, θα τη δείξουμε λίγο πιο μετά, κατά το Μάρτιο-Απρίλιο θα τη δείξουμε. Καλοκαιρινό είναι, αλλά τρώει πολύ νήμα η εσάρπα και δεν σε συμφέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο να δείξουμε εδώ τα κάντι για καλοκαιρινές εσάρπες, έτσι. Λοιπόν, μούφιν, αυτά έχουν μείνει μόνο, περιμένουμε παραλαβή. Τα από πάνω είναι για ληστερό χειμερινό νήμα. Ένα λεπτάκι, σας δείξω μια εσάρπα με το κάντι. Λοιπόν, αυτό εδώ, το οποίο θα γυρίσω την κάμερα λίγο για να το δείτε. Ένα λεπτάκι. Να δείτε πόσο μεγάλη είναι σαν εσάρπα και περισσεύει νήμα. Την έχω πλέξει και σας την έχω δείξει. Είναι με το κάντι. Ένα λεπτάκι, θα πάω λίγο πίσω για να τη δείτε πόσο μεγάλη είναι. Έτσι, είναι βαμβακερό. Πλέκουμε με 3-4 νούμερο βελονάκι, έτσι. Μπορείτε, εννοείται, και με βελόνες, ό,τι λέω με βελονάκι, απλώς αυτά το μπαλερίνα που σας στέλνω αυτό το διάστημα δώρο πλέκεται με 4 νούμερο. Λοιπόν, είναι αυτή η εσάρπα, την έχουμε δείξει, έτσι. Είναι αυτή εδώ, με ένα νήμα και περισσεύει νήμα, πολύ να ξέρετε. Είναι βαβακερό για εσάρπες. Θα σας δείξω λίγο τι χρώματα υπάρχουν. Χιονίζει στην Εύβοια. Εσύ χιονίζει εκεί, αλλά εδώ θέλουν καλοκαιρινά νήματα. Λοιπόν, ένα χρώμα που έχουμε είναι αυτές οι αποχρώσεις του μπλε. Όποιες θέλετε μπορείτε είτε να γράψετε εδώ, να πάρετε τηλέφωνο στο 2341024447. Θοδωρά, θύμισε μου λίγο το κάντι, πόσο το έχουμε, 13. Ναι, ωραία. Λοιπόν, είναι στα 13 ευρώ. Είναι 280 γραμμάρια, 900 μέτρα. Βγάζετε μια σάρπα και σας περισσεύει νήμα κιόλας από αυτή που φοράω εγώ. Εντάξει. Αυτό το μπλε είναι ο κωδικός 811. Έχει αποχρώσεις του καφέ, του μπέζ και μπλε ανοιχτό και μπλε τζιν, το λέω εγώ. Τώρα δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Έτσι.
Είναι κωδικός 811. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο να το παραγγείλετε, να σας κρατήσουν τα κορίτσια να κάνετε παραγγελία για να ξέρετε τον κωδικό. Εντάξει, 811. Λοιπόν, μετά έχει αποχρώσεις του Μπεζ. Το 873 είναι στα 13 ευρώ η κούκλα. Βγάζετε μία εσάρπα αρκετά μεγάλη. Τα χρώματα είναι αυτά. 873. Κάνει πιο φαριά και έμεινε νήμα. Μένει όντως νήμα. Τα 900 μέτρα, να ξέρετε, είναι αρκετά. Δεν είναι λίγα. Εντάξει. Γιατί μερικοί φοβάστε και λέτε μήπως δεν σας στάσει και χρειάζεται και δεύτερο. Εγώ βλέπετε που έχω 120 περίμετρα στήθους. Την έχω κάνει αυτήν και έχει περισσέψει και νήμα, εντάξει. Και τα σχεδιαγράμματα εννοείται ότι μας ζητάτε και σας τα στέλνουμε μαζί δωρεάν. Και η Ιωάννα το ίδιο. Λοιπόν, το μπέζιν το 873 είναι αποχρώση του καφέ, του σοκολατή, μπέζ σκούρο και ζαχαρί, το λέω εγώ αυτό εδώ. Δεν είναι λευκό, είναι ζαχαρί, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τα άλλα χρώματα. Έχω αυτό που φοράω εγώ, έτσι. Αυτό δεν είναι. Ναι, αυτό που φοράω εγώ είναι. Λοιπόν, μήπως δεν είναι. Αλέκα, το αυτό δεν είναι που φοράω εγώ. Όχι. Έχει πολύ σκούρο. Έχει σκούρο αυτό στο κέντρο. Ναι, έχει σκούρο. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, είναι το 801. Ξαναλέω, 13 ευρώ είναι η κούκλα. Τα χρώματά του είναι αυτό. 801. Και είναι βαμβακερό, έτσι. Είναι για καλοκαίρι. Βεβαίως και κάνει για μπλούζα, εννοείται. Και τα 900 μέτρα, να υπολογίζετε ότι αν είναι κοντομάνικη και είναι λίγο τρυπητή, φτάνουν και για large. Εντάξει. Αν όμως είναι γεμάτη, θα πάρετε 2 κουβάρια. Ενώ αν είσαστε small medium, άνετα σας φτάνει. Έτσι. Η Χριστίνα που έχει κάνει πολλές μπλούζες και ξέρει πάνω κάτω, σας διαβεβαιώνει. Σάρπες, πόσο φάδρος και πόσο μάκρος πρέπει να έχουμε. Να σας πω λίγο εγώ σε αυτή τη δικιά μου πόσο είναι. Λοιπόν, συνήθως το φάρδος, εγώ σας λέω συνήθως να κάνετε γύρω στους 40 με 50 εκατοστά, να μην είναι φτωχιά. Πάρε από το ταμείο. Πάρε από το ταμείο. Περιμένετε λεπτό. Παραγγείλετε. Ναι, παραγγείλαμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Ένα λεπτό. Σε πράσινο, αν υπάρχει πιο, έχω πράσινο με καφέ, να σου δείξω. Σύση. Λοιπόν, ένα λεπτό. Αυτό είναι 43 εκατοστά το φάρδος και το μάκρος, σας πω λίγο, και περισσεύει νήμα, το ξαναλέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε 1,5. Εδώ είμαστε στα 2 μέτρα. 2 μέτρα μάκρος. Εντάξει. Και είναι φαρδιά. Δεν είναι στενή. Βλέπετε πως πέφτει πάνω μου. Λοιπόν, σε αποχρώσεις του πράσινου έδειξα το μπλε, έδειξα το μπεζ. Λοιπόν, ένα που έχει πράσινο μέσα και ένα ακόμα θα δείξω που έχει πράσινο, που ρωτάει η Σύση. Λοιπόν, είναι το 816 που έχει αυτό το βεραμάν, βασικά δεν είναι πράσινο. Έχει αποχρώσεις του μοβ, του ορχιδέας, νομίζω είναι κάπως εκεί, και μοβ έντονο. Είναι πολύ κολοκρινό χρώμα, το 816. Εγώ ήδη πλέκω μια τέτοια στο σπίτι με αυτό το χρώμα. Δεν έχω τελειώσει ακόμα, αλλά επειδή είναι καλοκαιρινό, εντάξει, δεν πιέζουμε, κάνω τώρα τα χειμερινά σας. Λοιπόν, 13 ευρώ το κουβάρι, ξαναλέω. Είναι 900 μέτρα, φτάνει για μια εσάρπα μεγάλη, έτσι. Λοιπόν, και το άλλο το που έχει πράσινο είναι αυτό, το οποίο είναι το 763 και έχει πράσινο, κεραμιδί, μοβ σκούρο προς το μελιτζανί και σοκολατή. Είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα και αυτό. Σκέτο πράσινο, πράσινο δεν έχουμε, το 763 είναι αυτό. Έτσι. Τα μπορντό, τα βελουτέ δεν έχουν έρθει, Ιωάννα. Περιμένω παραλαβή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή. Πάρε μας τηλέφωνο την Παρασκευή, πιστεύω θα έχουν έρθει.
Αν δεν παραλάβω όμως, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα. Πρέπει να παραλάβω για να είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τώρα, νομίζω ότι δεν ξέχασα να σας δείξω κάποιο χρώμα. Ξέχασα, όχι, εκείνο το είδαμε, το μπλε το είδαμε, το μπέζ, το καφέ, όλα τα είδαμε. Α, αυτό το ροζάκι δεν σας έδειξα, το οποίο έχει μέσα και νομίζω ότι είναι τελευταίο. Α, έχει, όχι, έχει άλλα 2-3. Λοιπόν, είναι το 830, σας λέω τους κωδικούς για ευκολία σας, έτσι, το 830 και έχει αυτές τις αποχρώσεις. Όχι, σε αυτό το νήμα, επειδή είναι αυτά τα πολύχρωμα, δεν έχει μονόχρωμα, είναι μόνο πολύχρωμα, εντάξει. Αν θέλετε σε μονόχρωμο, μπορείτε να πάτε στον Diva της Alizé, το οποίο είναι όμως πιο λεπτό, αυτό πλέκεται με 3-4, τον Diva το πλέξετε από 2 μέχρι 4, αναλόγως πώς πλέκετε εσείς. Εγώ το πλέκω με 3 τον Diva, δεν μπορώ να το πλέξω με 4, γίνεται πολύ αρή. Τώρα θα δείτε εσείς τι σας αρέσει και τι σας βολεύει, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εσάρπες. Α, να σας δείξω στο Alizé το Salt Simli. Ήρθαν κάποια χρώματα για εσάρπες. Να σας δείξω λιγάκι τι ήρθανε. Με το Alizé το Salt Simli έχουμε μόνο τη λευκή που έχουμε κάνει με τα κουκουνάρια, γιατί όλες τις άλλες που έχουμε κάνει τις έχουμε στείλει. Λοιπόν, έχει έρθει το γκρι το ανοιχτό, το οποίο πολλές το αγαπήσατε, 3 ευρώ το κουβάρι είναι αυτό, είναι ακριλικό λεπτό, μπορείτε και άνοιξη και καλοκαίρι βραδάκι να το φορέσετε, 100 γραμμάρια 460 μέτρα, για μία σάρπα θέλετε 2 ή 3 κουβάρια, αναλόγως το μέγεθος που κάνετε. Παρακαλώ Ιωάννα μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήρθε το γκρι το ανοιχτό, το οποίο είναι κωδικός 21, εντάξει. Ήρθε το μπλε το σκούρο, κωδικός 58, όλα έχουν γυαλάδα μέσα. Το λιλά έχει άλλα από πίσω, Αλεξάνδρα, ή όχι? Έχει άλλα λιλά από πίσω ή είναι μόνο ένα? Δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να έχει έρθει. Όχι, δεν έχει. Άρα δεν έρθει. Τι θέλεις? Να πάρω 12 μπαλού άσπρα. Να πάρεις, βεβαίως. Λοιπόν, το μπορντό είναι το 57 με γυαλάδα, 3 ευρώ το κουβάρι 7 και κάνουμε σάρπ, έτσι. Το κόκκινο είναι το 56, το κόκκινο. Ήρθε το σμαραγδί επίσης. Είναι το 17. Πετρόλ, σμαραγδί, κάπως έτσι το λέτε εσείς. Το μαύρο, το οποίο έχει λίγο γελιστερό μέσα, είναι το 60 νομίζω. Ναι, το 60. Αυτό δεν το ξεχνάω, γιατί το παίρνετε συνέχεια το 60. Λοιπόν, αυτά έχουν έρθει από τα Alizé, τα Salt Simli. Μπορεί να μου φέρεις μια και πας πίσω την εσάρπα με τα φύλλα, την άσπρη. Ωραία. Λοιπόν, θα σας δείξω λίγο μια εσάρπα που κάναμε με το Alizé. Βέβαια είναι με το λευκό, αλλά εμείς δεν έχουμε τώρα λευκό. Μπορείτε να κάνετε πιο οδήποτε άλλο νήμα. Ξαναλέω ότι μπορείτε να βάλετε όποιο χρώμα θέλετε και το γκρι το ανοιχτό πάει πολύ ωραία, έτσι. Είναι μεγάλη σαν εσάρπα, θέλει 2 κουβάρια μόνο, 1,5 στην ουσία τρώει, αλλά παίρνετε 2 και μήπως θέλετε κάνετε και λίγο πιο φαρδιά. Μόνο το λευκό δεν έχει έρθει, τα άλλα όπως βλέπετε περισσότερα χρώματα έχουν έρθει στο Alizé. Σας δίνουμε και τα σχεδιαγράμματα μαζί, έτσι, με τα νήματά σας, θα τα ζητάτε από τα κορίτσια, γιατί καμιά φορά τα κορίτσια δεν ξέρουν. Το νήμα το παίρνετε για εσάρπες, το παίρνετε για μπλούζες, σήμερα μια κυρία πήρε για ζακέτα να κάνει το Alizé, έτσι. Αυτό, Ειρήνη μου, επειδή μου το ρωτάτε πολύ, το ξαναλέω, το Alizé το Salt Simli μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και σαν καλοκαιρινό νήμα, γιατί είναι λεπτό. Πλέκεται με 2,5-3 νούμερο βελονάκι. Το φοράτε το βράδυ, το καλοκαιράκι, από πάνω. Κάνει για σκουφάκι. Είναι πολύ λεπτό για σκουφάκι. Τώρα, αν εσείς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για σκουφάκι, είναι λεπτό όμως. Ή να το βάλετε μαζί με ένα άλλο νήμα. Θέλετε να έχει ελιστερό μέσα, δηλαδή το σκουφάκι σας, μπορείτε να το βάλετε με ένα άλλο απλό ακριλικό, για να γίνει πιο χοντρό. Εντάξει? Λοιπόν, αυτά. Λαχάνιασα. Λοιπόν, ό,τι θέλετε στο τηλέφωνο 2-3-41-0-24-44-7. Κατά τις 4 θα σας δείξω πώς πλέκεται το κασκόλ με τους καρπούς. Ξαναδείχνω τα χρώματα στο κασκόλ με τους καρπούς. Για όσες κοπέλες δεν ξέρουν να πλέκουν ούτε βελόνες ούτε βελονάκια, αλλά θέλουν να φτιάξουν κάτι, και θα ξαναφορέσω το κασκόλ να το δείτε. Λοιπόν,
Γίνεται σαν σωλήνας, είπαμε, με δύο κουβάρια. Έτσι. Και είναι αυτό. Είναι πλούσιο. Το φοράτε και ζεσταίνεστε. Θέλετε να περάσετε κορίτσια, να πάτε πίσω. Λοιπόν, το φοράτε. Είναι 3 ευρώ το κουβάρι. Και θέλετε 2 τεμάχια. Όποιο χρώμα θέλετε εσείς. Έχουμε το μπέζε πάνω. Έχουμε το πράσινο μελανζέ, είπε η Θεοδώρα. Και υπάρχει μελανζέ ή πράσινο μελανζέ. Χακί μελανζέ. Τον γκρι, τον μπορντό, το μουσταρδί που φοράω εγώ, της ορχιδέας το λέω αυτό, το κόκκινο, ζαχαρί και μαύρο. Έτσι. Τα μούφι θα περιμένετε Παρασκευή, πιστεύω θα έρθουν και αυτά. Ένα πόντζο που έφτιαξες επίσης πέρσι με κουκουνάρες είναι φοβερό. Δεν το εκείνο είναι με το ήρα που κάναμε, με τις δύο κουκουνάρες από εδώ. Ναι, το είχαμε κάνει με το ήρα. Λοιπόν, σας αφήνουμε να ξεκουραστούμε, να φάμε. Και θα τα πούμε το απογευματάκι 4-4.30 θα κάνουμε ένα live να δείξουμε αυτό. Σας το δείξω εδώ τώρα. Μην ανησυχείτε. Όχι, εγώ θα το δείξω. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.